Νομίζω ότι οι εκλογές, το αποτέλεσμά τους δείχνει τέλος πάντων για το ΚΚΕ ότι υπάρχει μια δυναμική. Η ψήφος δεν είναι ούτε ευκαιριακή ούτε συγκυριακή. Έχει να κάνει με τους αγώνες που αναπτύχθηκαν. Γι' αυτό και στην Αττική το ΚΚΕ είναι πάλι τρίτη δύναμη και μάλιστα με αυξημένα ποσοστά. Όπως επίσης σε άλλα αστικά κέντρα όπου αυξήθηκε το ποσοστό του. Και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα το ΚΚΕ θα κάνει αυτό που υποσχέθηκε, μία 100% πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση. Έχει να κάνει και με το πρόσωπο του κυρίου Κουτσούμπα. Έχει να κάνει με τους αγώνες όλων των μελών, των στελεχών του ΚΚΕ, των αγωνιστών, όλων αυτών που συμπορεύονται με το ΚΚΕ και είναι πολλοί αυτοί, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν όλα μαζί μας, αλλά στήριξαν το ΚΚΕ και βεβαίως έχει να κάνει και με τον κύριο Κουτσούμπα, όπως το είπατε. Και εμείς πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι στο θέμα της επικοινωνίας με τον κόσμο και πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Ωστόσο όμως πιστεύουμε ότι αυτό που αν θέλετε ξεχωρίζει είναι ότι πρωτοστατήσαμε σε κάθε αγώνα, σε κάθε πρόβλημα του ίδιου του ελληνικού λαού, είτε αυτά είναι οι πληστηριασμοί, είτε είναι οι απολύσεις, είτε είναι τα εργατικά ατυχήματα, είτε είναι τέλος πάντων όλη αυτή η προσπάθεια. Βλέπουμε πανηγυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Συνεχίστε, απλώς το λέω για να ξέρει ο τηλεθεατής τι βλέπει. Όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον αγώνα που αναπτύσσουν οι κάτοικοι για να μην είναι τα φωτοβολταϊκά μέχρι την αυλή των σπιτιών τους. Λέω πολλά ζητήματα τα οποία τα αναδείξαμε και ακόμα και αυτή την περίοδο μετά τις 21 Μαΐου με μπροστά τους βουλευτές αυτοί που εκλέχθηκαν για μία μέρα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα γίνει και την επόμενη μέρα, η οποία επόμενη μέρα για μας, το έχουμε πει, θα είναι μια αντιλαϊκή πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με συνενετική πολιτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και εμείς στο ίδιο το κίνημα. Εναποθέτουμε τις ελπίδες. Βλέπουμε εδώ γιατί θα ανασυνταχθεί το κίνημα έτσι κι αλλιώς. Αυτός είναι ο κύριος Αλέξανδρος Μαρκογιανάκης. Συγγνώμη σας διακόπτω. Καταλαβαίνω ότι είναι από την πατροαγή του κυρίου Μητσοτάκη. Και τα Χανιά. Ναι, ο κύριος Μαρκογιανάκης εκλέγεται βουλευτής. Όχι, είναι ανιψιός του κυρίου Χρήστου Μαρκογιανάκη. Ποιες είναι οι δικές σας παρατηρήσεις τώρα από την Σκοπιά? Λοιπόν, θα ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα, να τελειώσουμε αυτό. Και το ΚΚΕ θα κάνει κάθε προσπάθεια σε αυτό, προκειμένου πράγματι να εμποδίσει, να δυσκολέψει, να έχει κατακτήσει ο λαός μας και αυτή την περίοδο. Καμιά κυβέρνηση δεν είναι ανίκητη μπροστά σε ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα και ισχυρό ΚΚΕ.